Φίλες και φίλοι, τώρα.gr, καλησπέρα. Είναι Πέμπτη, είναι 28 του Δεκέμβρη. Ελπίζω όλοι να είστε καλά, γιατί με αυτά που ακούμε αριστερά και δεξιά, το πρώτο που πρέπει να λέμε είναι να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι μαζί όταν θα ξαναβρεθούμε και πάλι. Επομένως, θεωρώ ότι το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, αρχίζουμε να ξαναμπαίνουμε σε τελική ευθεία για να επιστρέψει η ΑΕΚ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της. Έχει σημασία το γεγονός ότι επιστρέφουν ποδοσφαιριστές. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της το 2023 με ένα απουσιολόγιο με 9 ονόματα ποδοσφαιριστών. Αν όλα πάνε καλά, που φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά, θα επιστρέψει έχοντας μόλις ένα όνομα σε αυτό το απουσιολόγιο. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαφορά. Σε αυτούς τους 9 δεν συμπεριέλαβα τον Παόλο Φερνάντες, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο φέτος από την αρχή δεν είναι στην εξίσωση. Όμως φαίνεται ότι το έχει η μοίρα του να φοράει κυτρινόμαυρα μήνα Γενάρη. Πρώτη φορά. Πέρσι αυτό έγινε διότι αποκτήθηκε μεν Σεπτέμβρη, είχε δικαίωμα συμμετοχής από Γενάρη, και τώρα όπως φαίνεται και πάλι για πρώτη φορά φέτος στη σεζόν θα φορέσει τα κυτρινόμαυρα τον Γενάρη. Δεν είναι μικρή υπόθεση για την ΑΕΚ το γεγονός ότι επιστρέφει ο Φερνάντες, γιατί είναι ένας παίκτης πάνω στον οποίο ποντάρει πολλά και η ΑΕΚ και ο Ματίας Αλμέιδα. Θυμίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο τώρα μπαίνει στα δημιουργικά ποδοσφαιρικά του χρόνια. Ένα παιδί το οποίο πέρσι στον τελικό του κυπέλου έδειξε ότι την μπάλα την κάνει κομπολόιζη τα πόδια του και μπορεί να εκθέσει οποιαδήποτε άμυνα. Ένα παιδί το οποίο έχει ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι κανείς άλλος παίκτης της ΑΕΚ δεν το έχει. Ίσως λίγο ο Ηλίασον, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Είναι ένα παιδί που μπορεί να πάει πολύ εύκολα στο ένας εναντίον ενός. Δεν έχει τέτοιο παίκτη η ΑΕΚ. Της έλειψε πάρα πολύ να έχει ένα τέτοιο παίκτη η ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Αλμέιδα, όταν πρωτοάκουσε ότι ο Φερνάντες τραυματίστηκε τον περασμένο Ιούνιο στις διακοπές του, σίγουρα ένας κόμπος του ανέβηκε στο λαιμό, γιατί τον υπολόγιζε το Φερνάντες και μάλιστα με δουλειά μαζί του στην προετοιμασία προκειμένου να βελτιωθεί πολύ περισσότερο και τακτικά, γιατί η τεχνική του κατάρτιση είναι δεδομένη, το ταλέντο του είναι δεδομένο. Απλώς αυτό που φανερά του έλειπε πέρσι ήταν το κούμπομα στο τακτικό κομμάτι της ομάδας, γιατί δεν είχε κάνει την προετοιμασία. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία για την ΑΕΚ το γεγονός ότι ο Φερνάντες αρχίζει και προπονείται κανονικά με την ομάδα. Ιατρικά είναι απολύτως εντάξει, ψυχολογικά είναι πάρα πάνω από εντάξει, δηλαδή δεν βλέπει την ώρα να επιστρέψει, αισθάνεται δυνατός και το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Θα χρειαστεί βέβαια κάποιο χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι μια προσθήκη πολύ σημαντική για τα σχέδια του Αλμέιδα, και θεωρώ ότι το είχε και στο μυαλό του, δηλαδή το υπολόγιζε, το είχε στο προγραμματισμό του. Θυμίζω ότι μετά το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη, πριν από περίπου 1,5 μήνα, είχε πει ότι εγώ περιμένω τον Φερνάντες τέλος Δεκεμβρίου με αρχές Γενάρη, όπερ και γένετο. Είναι ένα παιδί από το οποίο η ΑΕΚ περιμένει πολλά, ο κόσμος μπορεί να περιμένει πολλά και στην ουσία, αλλά και στο θέαμα, γιατί θυμάστε ότι το γκολ που έβαλε στο τελικό του κυπέλου πέρσι, εντάξει, είναι βγαλμένο από το καρνέ μεγάλων μπαλαδόρων. Βέβαια το παιδί έχει πολλή δουλειά μπροστά του για να ξανά είναι έτοιμος και πολλή δουλειά μπροστά του για να μπορέσει να κουμπώσει και να κερδίσει θέση βασικού, παρότι θα πω κάτι, νομίζω ότι έτσι όπως είναι φέτος η ομάδα και έτσι όπως την έχουμε δει, ένας Φερνάντες και πάλι δυνατός θα τη διεκδικήσει τη θέση του βασικού, θα πω εγώ, είτε στο δεξί είτε ακόμα και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, είτε και δίπλα στον επιθετικό, ενώ σε όλες τις θέσεις. Τώρα, για να μην αφήσω και παραπονεμένους αυτούς που πάντα περιμένουν
να γίνει κουβέντα για τις, για τις μεταγραφές. Το είχα γράψει και πριν από ένα μήνα. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ίδιος με τον περσινό. Δεν μπορώ να προβλέψω αν θα είναι μία, δύο ή τρεις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει η ΑΕΚ. Όμως νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί εντελώς διαφορετικά σε σχέση με το πώς κινήθηκε πέρσι, για περισσότερους από έναν λόγους. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Παρ' όλα αυτά δεν θα απέκλεια και μία κίνηση έπληξη. Αλλά εδώ θα είμαστε αυτά να τα πούμε.